Κύριε ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα νέα δημοσκόπηση συγκεκριμένα για την Αθήνα, ευρήματα που αφορούν τόσο τι αυτοδιοικητικέ όσο και τι βουλευτικέ εκλογέ. Και βεβαίω, Μάρκο, όλα όσα προηγήθηκαν και είδαμε νωρίτερα και μοιάζει το πολιτικό σκηνικό πλέον σαν κινούμενη άμμο, αποτυπώνονται και στι Το βλέπουμε εδώ για την Α' Αθήνα στην η πρόθεση ψήφου. πηγή είναι η εταιρεία Μάρκ για το πρώτο θέμα. Η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 13,1% έναντι του ΣΥΡΙΖΑ στην α Αθήνα, επαναλαμβάνω, 31,2%. Έναντι 18 18,1 ο ΣΥΡΙΖΑ, 5,8 η Χρυσή Αυγή, 5,6 το κίνημα αλλαγή, 4,7 το Κομμουνιστικό Κόμμα. Είναι και η εικόνα που βλέπουμε και στην επικράτεια που επικρατεί στην πρόθεση ψήφου όλη τη μετρήση, όχι μόνο τη Αλφα 2,4% η Ένωση Κεντρών, 2% η Ελληνική Λύση, 1,7% το ποτάμι και ακολουθεί η Λαϊκή Ενότητα με 1,7, ανεξάρτητοι Έλληνε 1,1, Ανταρσία 1,1, 2% υποστηρίζουν οι ερωτηθέντε ότι θα ψηφίσουν άλλο κόμμα, 2,9 άκυρο λευκό, 4,4 δεν ψηφίζω και στο 15,3% είναι οι αναποφάσιστοι. Πάμε τώρα όμω στι δημοτικέ εκλογέ. Mm -hmm. Μία ακόμη δημοσκόπηση για το Δήμο τη Αθήνα, όπου εδώ βλέπουμε τον Κώστα Μπακογιάννη να υπενθυμίσουμε μόνο οι εκλογέ είναι στι 19 Μαου, μπορεί να έχουμε και εθνικέ τότε εκλογέ. Αυτό μένει να το δούμε: 38,3% ο Κώστα Μπακογιάννη. Ακολουθεί αμέσω μετά στη δεύτερη θέση ο Παύλο Γερουλάνο με 12%. Στη δεύτερη και τρίτη θέση θα δούμε, Μάρκο, ότι υπάρχει μάχη με τον Νίκο Ηλιόπουλου και τον Παύλο Γερουλάνο. Στο 10% ο κύριο Ηλιόπουλο, η Λία Κασιδιάρη 8,1%. Ο κύριο Σοφιανό 4,8%. Ο κύριο Τεντόμα 4%. Στο 3,5% ο Βασίλη Καπερνάρο. Ο κύριο Τσιρόνη που ανακοίνωσε πρόσφατα την υποψηφιότητά του είναι στο 2%. Ο Πέτρος Κωνσταντίνου στο 1%. Και οι αναποφάσει τη φτάνουν στο 9,8%. Ενώ άλλον υποψήφιο δηλώνει ότι θα ψηφίσει στο 0,5%. Αυτά δείχνει λοιπόν η Δημοσκόπηση.